Και θέλει βέβαια να κάνει ένα ακόμη διπλό που θα είναι, αν τα καταφέρει ο Δικέφαλος, το τρίτο στην φετινή σεζόν. Σε παιχνίδια δηλαδή όπου ο ΠΑΟΚ γενικά πονάει σε ό,τι αφορά τα... Ο Ίβιτς, καταπληκτικό πέρασμα για τον Βιερίνια, του κόβει πάλι την μπάλα, εξαιρετικό συνδυασμός, ένα τρομερό γκολ από τον ΠΑΟΚ. Ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ που το έφτιαξαν δύο παίκτες με αυτόν που το ξεκίνησε να το τελειώνει κιόλας. Και είναι το 1-0 στο 11. Και ξεσηκώνει, όπως βλέπετε, τους πολυπληθείς φίλους του Δικέφαλου που έχουν έρθει σήμερα στη Λιβαδιά. Στο 11ο λεπτό ο Ίβιτς παίρνει τη... Μάλλον συνεχίζει, δεν παίρνει τη σκυτάλη, συνεχίζει από εκεί που τ' άφησε. Αυτός πέτυχε και τον κόλ με τον Πανιόνιο. Αυτός είχε χάσει και πέναλτι νωρίτερα, πριν σκοράρει. Κοιτάξτε εδώ πόσο όμορφα κόβει αυτή η πρώτη πάσα, ένα αριστουργηματική του Ίβιτς. Απόδειξη της εξαιρετικής του τεχνικής και εδώ πια είναι εύκολη δουλειά. Μετά την πολύ ωραία και άμεση συρτή πάσα του Βιερίνια, δείτε, αφήνει, δεν κοντρολάρει, την κόβει με τη μία. Στην κίνηση με το δεξίο Ίβιτς, το 1-0 ο ΠΑΟΚ. Ο Ίβιτς φτάνει με το έκτο του, μάλλον περνάει με το έκτο του γκολ τον Βιερίνια, τον παίκτη που του έδωσε την ασίστ. Οι δυο τους είχαν από 5. 10 παίκτες όλοι και όλοι έχουν. Ανεβάζει παίκτος ο ΠΑΟΚ, αλλά αφήνει και 3 πίσω. Χαμηλά ο Βιερίνια, καταπληκτικό γκολ. Και δείχνει το Λίνο Βιερίνια, προφανώς δεν την έχει βρει. Αν και αυτόν αγκαλιάζει ο Φιλωμένο. Φύγετε, γυρίστε πίσω, τους λέει ο Σάντος που τους βλέπει να πανηγυρίζουν όλοι εκεί μπροστά στον πάγκο. Τους στέλνει στο γήπεδο, καθώς υπάρχει ακόμα ένα οκτάλεπτο και καθυστερήσει. Ο ΠΑΟΚ εδώ πια δείχνει να κλειδώνει τη νίκη, την κατάκτηση των 3 βαθμών. Στο Λίνο Πανεόλη τον έδειξε ο Βιερίνια την ώρα που συμπαίκτες του τον αγκάλιαζαν για να πανηγυρίσουν την επίτευξη του δεύτερου γκολ. Αυτό το φάουλ από πλάγια. Η προσποίηση όμως του Βιερίνια έχει παίξει και αυτή πολύ σημαντικό ρόλο. Δείτε εδώ. Πηγαίνει, δεν ακουμπάει την μπάλα, ευνηδιάζει το στρατιλάτης εκεί που σκάει μπάλα. Το δούμε και από εδώ καλύτερα. Ναι, κανένας δεν ακουμπάει.